Καλησπέρα παιδιά, Παντελής Σταυλάκης εδώ, είστε στο κανάλι μου και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ τον Γιάννη Μάγκο, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες πρωταθλητές. Γεια σου μου Γιάννη, τι κάνεις? Γεια σου Παντελή μου, καλησπέρα και σε όλους τους φαν σου φυσικά και όλους τους φαν του αθλήματος. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνεις και μου δίνεις τη χαρά να έχουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που ελπίζω να αρέσει τον κόσμο. Παντελή, θα έλεγα ότι είναι δικιά μου τιμή το να μιλήσω μαζί σου. Πριν ξεκινήσω, να πω στα παιδιά: πάρτε καφεδάκια, ανεβείτε στα αεροβικά σας, πάρτε γεύματα μπροστά. Η κουβέντα θα είναι μεγάλη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά θέματα. Το bodybuilding αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά θέματα για συζήτηση. Πριν ξεκινήσουμε, αρχικά να πω στον κόσμο, για όσους δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το αγωνιστικό κομμάτι του bodybuilding και δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Γιάννης ο Μάγκος. Ο Γιάννης ο Μάγκος είναι ο Έλληνας bodybuilder με τις περισσότερες overall διακρίσεις. Κάνω λάθος, Γιάννη? Νομίζω ότι έχεις τις περισσότερες νίκες σε γενικούς τίτλους στο Mr. Ελλάς. Έχεις παίξει, όσο η δική μας γενιά θυμάται, στους πιο θρυλικούς αγώνες που έχουν γίνει στη Λιβαδιά με όλα τα τεράστια ονόματα, στη Βάμπα. Είχα την τύχη αυτή, ήταν και παίξει μαζί, ήταν και στη Λιβαδιά, ήταν και το 15 που το 15 στην ΑΕΦ πίσω Βελίδιο είχε γίνει χαμός, είχε μεγάλη αγώνα. Πόσο αθλητής είχε, ναι. Ήταν μεγάλη. Ήταν η εποχή τότε που ήταν η ακμή του bodybuilding. Δηλαδή είχαμε συμμετοχές και είχαμε πολλούς καλούς αθλητές. Και αυτό βέβαια κάνει είχαμε κόντρες. Ναι. Και αυτό βέβαια κάνει ακόμα μεγαλύτερες τις νίκες σου. Γιατί έτσι η αξία του ηττημένου είναι αυτή που δεν τη δόξα. Ναι, γιατί τότε παίζαμε και δεν ήμασταν μόνοι μας οι κατηγορία. Δηλαδή κερδίζαμε καλούς αθλητές. Αυτό που λέγαμε με το Χρήστο. Και όταν παίρνεις μία. Ναι, και όταν παίρνεις μία θέση, παίρναμε μία θέση και η πρώτη θέση αυτή ήταν η πρώτη θέση που άξιζε, γιατί είχες να κάνεις με καλούς αθλητές. Με αθλητές δηλαδή που είχαν πάρει γενικά, είχαν πάρει παγκόσμια, είχαν πάρει πανευρωπαϊκά. Παίζανε και ξανά και όλο αυτό γιατί παίζαμε συνέχεια και παίζαμε κάθε χρόνο. Και δεν αποφεύγαμε και τους ελληνικούς αγώνες. Βέβαια. Πράγμα που πολλοί τους κάνουν, που το κάνουν αυτή τη στιγμή τώρα. Εντάξει, τώρα να πεις τώρα δεν υπάρχουν κιόλας. Αλλά πολλές φορές κιόλας, καμιά φορά παίρνει ένα Mr. Ελλάς ή ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και αυτά. Και μετά λέξει, μωρέ, τι να ξαναπαίξω στην Ελλάδα. Μωρέ, τώρα παίζω λες στο εξωτερικό. Κάτσε, ρε φίλε, εδώ να είσαι Ολυμπιονίκης. Χρυσός Ολυμπιονίκης να είσαι, θα πρέπει να ξαναπεράσεις από το Πανελλήνιο για να πας στους επόμενους Ολυμπιακούς πάλι. Καταλάβεις. Οπότε, σαν ερασιτέχνες που είμαστε, είναι κακό να σνομπάρεις στους ελληνικούς αγώνες όσο είσαι ερασιτέχνης. Εννοείται. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Γιάννη, τώρα. Και εσύ τα πρόλαβες αυτά, βέβαια. Είναι ότι θυμάσαι ότι πολλές ομοσπονδίες τιμωρούσαν αν είχες παίξει σε κάποιον αγώνα, σε τιμωρούσαν αν είχες παίξει σε κάποιες ομοσπονδίες. Κοίταξε, εντάξει, εγώ είμαι από τους πρώτους που τα αφού, αλλά τι γίνεται. Εντάξει, οκ. Τότε γινόταν και ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα που τελείωνε δηλαδή μία σεζόν και έβλεπες 5 διαφορετικούς Mr. Ελλάς και σου λέγει ο καθένας ότι είναι Mr. Ελλάς. Και λέγει ο άλλος λέγει στην Γουάμπα, ο άλλος στις Νάμπα, ο άλλος στις Βόρειο Ανάμπα, ο άλλος στις W. Ναι, ο άλλος ήταν, ξέρω εγώ, της IBFF, ο άλλος ήταν της AFB, ο άλλος ήταν της... Δηλαδή, δεν ξέρεις τι γινόταν, καταλάβες. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι καλό είναι που σιγά σιγά μπαίνουν σε μια γραμμή τα πράγματα, αλλά εντάξει, το θέμα είναι να βλέπουμε και αγώνες. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής μπορεί να έχουν μπει σε μια γραμμή, αλλά δεν υπάρχουν αγώνες. Μην πιάσουμε ακόμα αυτό το θέμα, γιατί... Ναι, εντάξει, όχι, τα λέω τώρα έτσι όπως πάει, τέλος πάντων. Ναι. Θέλω να πάει μια ροή κουβέντα αρχικά, θέλω να μας πεις εσύ, να το πάμε βήμα-βήμα και να φτάσουμε και σε αυτά που είναι... Αλλά θέλω να φτάσουμε περίπου στο μέσο της κουβέντας, να έχει ζουμί, ρε παιδί μου. Θέλω αρχικά, ναι, για να μπορούμε να καταλήξουμε και εκεί. Ναι. Θέλω αρχικά εσύ να μας θέλω πρώτα, ξεκινώντας επειδή με την κουβέντα, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα και σιγά σιγά να φτάσουμε σε πιο ζουμάτα θέματα. Θέλω να μας πεις, Γιάννη, πώς ξεκίνησες την προπόνηση,
Ποιος ήταν ο πρώτος σου αγώνας, τι σε όθησε να ασχοληθείς με το σιδερένιο άθλημα? Λοιπόν, ο πρώτος μου αγώνας ήταν το 2004, άλλο που ήταν εκεί αυτός ένας θρυλικός αγώνας. Νομίζω ότι ήταν με το Σιώτη, ισοβαθμία. Εγώ, ο Σιώτης και ο Μάρκογλους. Τριπλή ισοβαθμία, νομίζω. Τριπλή ισοβαθμία. Μας είχαν, φίλε, μία ώρα και ένα τέταρτο πάνω στη σκηνή. Αυτό ήταν το βάπτισμα του πυρός, το δικό σου. Ναι, αυτό ήταν το βάπτισμα. Ναι. Από τότε με κυνηγούσαν αυτά τα περίεργα στα γενικά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος μου αγώνας. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα εγώ το bodybuilding? Λοιπόν, εγώ ήμουν αθλητής της πυγμαχίας και το kickboxing. Αλλά πάντως πρώτη προς τη Ρόδο, επειδή εδώ πέρα είχαμε τον Γιάννη τον Κινή, τον Θανάση τον Κοψιά, τη Βάνα την Κοψιά εκείνη την εποχή, και αυτοί ακουγόντουσαν τότε. Λοιπόν, έτυχε τότε και ο Γιάννης ο Κινής να μένει στη γειτονιά μου, οπότε τον έβλεπα συνέχεια καθημερινά. Μεγάλος αθλητής ο Γιάννης, ήταν ένα τρέλο στο αθλήμα. Ναι, εντάξει, τι να τρελαθούμε. Οπότε ήταν ένα δέος. Οπότε εντάξει, εγώ επειδή ήμουν πάντα πολύ αδυνατός, πάντα δηλαδή μου άρεσε αυτό το άθλημα, αλλά δεν ασχολιόμουν γιατί δεν είχα ασχοληθεί, γιατί είχα ασχοληθεί με την πυγμαχία. Ναι, λοιπόν, όταν κάποια στιγμή σταμάτησα και είχα ψιλοπαρεξηγηθεί με τον προπονητή που τότε και σταμάτησα, τότε δεν υπήρχε κάπου αλλού να πάω. Βρήκα ένα γυμναστήριο, μπήκα μέσα, ήμουνα τότε, μόλις είχα απολυθεί από το στρατό, ήμουνα τον Απρίλιο του 1999, δηλαδή μιλάμε τώρα για 23 χρόνια πριν. Ακριβώς. Ναι. Για 23 χρόνια πριν, ναι. Και μπαίνω στο γυμναστήριο μέσα, ήμουν τότε ένα παιδί που ήμουν σε 71 κιλά και του λέω: θέλω να ασχοληθώ με το bodybuilding. Με κοιτούσαν, γελούσαν. Λέει τώρα, αγόρι μου, λέει, κάτσε να ξεκινήσει πρώτα. Έτσι ξεκίνησα. Μετά ήρθε ένα φίλο μου που αυτό ήταν στην Κρήτη, σπούδαζε στην Κρήτη, ναι, και εκεί είχε ξεκινήσει. Ναι. Και όταν το είχε έρθει, ξέρω εγώ, στη Ρόδο και τον είχα δει, είχα εντυπωσιαστεί το πώς ήταν. Και λέω: πώς έγινε έτσι για αυτά? Μου λέει: κοίταξε, δείσαμε, μάθεις λίγο πυγμαχία και κάνουμε μαζί προπόνηση. Και έτσι ξεκινήσαμε και σε ένα χρόνο, χωρίς καμία βοήθεια, δηλαδή μόνο με απλά συμπληρώματα. Και τότε φαντάζομαι παίρναμε και δεν είχαμε και λεφτά. Παίρναμε μια πρωτεΐνη και τη μοιράζαμε, ή παίρναμε μια πρωτεΐνη. Μια... Ναι, συμπληρώματα πολύ υποδέστερα. Δεν είχε. Φαντάζομαι ότι τότε ξεκίνησε να βγήκε το πρώτο Cell Tech. Ναι. Τη Muscle Tech. Ναι. Και ήταν ακόμα τα μέσο tech τα φακελάκια. Με κάτι hard fast κατεβαίναν και κάτι gain fast is universal. Κατάλαβα. Αυτές παίρναν. Λοιπόν, και έβαλα 20 κιλά και είχα πάει γύρω στα 91 κιλά. Ναι. Αν καλά το σώμα σου. Λοιπόν, ναι. Μετά εγώ τότε σκέφτηκα να ασχοληθώ λίγο πιο σοβαρά, δηλαδή να το κάτι παραπάνω. Ο άλλος, ο φίλος μου, παρόλο που ήταν πιο, έκανε και πιο πολλά χρόνια και εκείνος με βάλε σε αυτά, δεν γούσταρε τις ουσίες και όλα αυτά εδώ πέρα. Εγώ και ήθελα να ασχοληθώ. Ξεκίνησα να ψάχνομαι και ξεκίνησα σιγά σιγά μετά από ένα χρόνο να ασχολούμαι με ουσίες και όλα αυτά εδώ πέρα. Το 2004, οπότε αρχές του 2004, οπότε με ανέλαβε ο Χρυσοβέργης, ο Μιχάλης ο Χρυσοβέργης εδώ στη Ρόδο. Και κατεβήκαμε τον πρώτο μου αγώνα. Οπότε τότε ήμουνα, δηλαδή από το 99 μέχρι το 2004, είχα φτάσει στα 130 κιλά. Δηλαδή έβαλα σχεδόν άλλον έναν άνθρωπο πάνω μου. Έφτασες πάρα πολύ γρήγορα σε top επίπεδο. Μέσα σε 5 χρόνια δηλαδή είχες φτάσει να διαγωνίσεις για κοινικό τίτλο, έτσι? Κοίταξε, για να σου πω. Κοίταξε, ήμουνα προπόνηση, φαγητό πολύ. Δεν έκανα διατροφές τότε και τα αυτά, γιατί δεν ξέραμε και για διατροφές και τα δύο και αυτά εδώ πέρα. Για να βάλεις και τόσα κιλά. Και ουσίες. Που τότε η διαφορά είναι ότι, κοίταξε τότε, φίλε, έβαζες μία ντέκα και δύο ντέκες στην εβδομάδα, γιατί ήταν μέσα από το φαρμακείο που ήταν γνήσιες. Και ήσουν 3-4 κιλά πάνω σε 2 εβδομάδες. Κατευθείαν, ναι, εντάξει. Ναι. Ήταν τότε διαφορετικά ήταν τα φάρμακα. Τότε ήταν και τέλος πάντων. Λοιπόν, και ξεκίνησα τον πρώτο μου αγώνα. Δεν κατέβηκα τον αγώνα γιατί ήθελα να κάνω μια πορεία στο bodybuilding. Απλά τον κατέβηκα γιατί ήθελα μια φορά να αγωνιστώ και είχα μέσα μου το αγωνιστικό αφού είχα σταματήσει την πυγμαχία. Αλλά μετά. Είδες ότι ήσουν πολύ καλός. Δυστυχώς.
Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η διαδικασία όλη είναι που σε μαγεύει. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ σκηνή όσο η διαδικασία που βλέπεις το σώμα σου το πώς αλλάζει στην προετοιμασία. Οπότε ήθελα το παραπάνω. Και κάθε φορά θα ήθελα το παραπάνω και ο αγώνας έφερνε τον έναν και τον επόμενο και όλα πάνε λέγοντας και ξεκίνησαν όλοι οι αγώνες μετά από κάθε χρόνο. Και... Μοιάζει, πιάσαμε τώρα το κομμάτι των αγώνων. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας σου στο κομμάτι του αγωνιστικό? Κοίταξε, βασικά είναι το παγκόσμιο το 2014, ήμασταν μαζί τότε. Ναι, ναι. Και σε είχα δει live εγώ, το είχα δει τον αγώνα. Ναι. Και μπορώ να πω επειδή ήμουν εκεί, ότι ήταν ένας υγιεινός περίπατος. Ήταν πολύ εύκολη. Δηλαδή πήρες ένα γενικό σε παγκόσμιο, το πήρες, ανέβηκες και είχε τελειώσει. Ήταν εύκολο. Κοίταξε, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και στη Λιβαδιά το 2013 είχα πολύ καλή φόρμα. Αλλά σαν τίτλο, ξέρω εγώ, μπορώ να πω ήταν αυτό, γιατί ήταν το γενικό στο παγκόσμιο. Νομίζω, το Γιάννη, νομίζω ότι το μπαμ, το πολύ μεγάλο μπαμ που άρχισε να γίνει ο τρομακτικός, ρε παιδί μου, στα μάτια των αντιπάλων, νομίζω γίνεται το 2013. Δηλαδή ήταν η... Το 2013, Δηλαδή μετά το 2013 είσαι πιάσει και μια φοβερή φόρμα, ξηράφια η μοιραία σου, φοβερά γραμμωμένος, σκληρός. Και ναι, και φαντάσου ότι έπιασα οριακά την κατηγορία, ήμουν 101 κιλά, δηλαδή οριακά έπαιξα στη συν 100. Ναι. Ναι, και εντάξει, έτσι κι αλλιώς ποτέ τα κιλά μου δεν ξεφεύγανε πάρα πολύ. Όχι, δηλαδή, το 2013 ήσουν 101 κιλά, το 2013. Άκου, το 2013 ήμουν 101 κιλά. Και το 11 που έπαιξα στο Alexander the Great, στον ημιεπαγγελματικό αγώνα που έγινε στο Βελίδιο, ήμουν 111. Έλα ρε φίλε. Αλλά καμία σχέση με το ένα σώμα που είχα τότε και καμία σχέση με το σώμα που είχα μετά. Καμία επαφή. Καταλαβαίνεις. Ναι, εντάξει, ήταν η πρώτη προετοιμασία. Και παραπάνω κιλά όμως από τα 101. Ναι. Ήταν τόσο σκληρά τα κιλά. Ήταν η πρώτη σοβαρή προετοιμασία. Σοβαρή. Όχι από μέρος δικό μου. Από ποιο σοβαρή καθοδήγηση? Από ποιο σοβαρή καθοδήγηση. Τότε φυσικά ο Μιχάλης ήταν και στα πάνω του. Ο Βάκης τότε εκείνη την εποχή ήταν σε φάση που τον Μιχάλη τον πήγαινε τρένο. Το 2013. Και μόλις με ανέλαβε εμένα, φάνηκε κατευθείαν η διαφορά. Ναι, πραγματικά. Ήταν φοβερή στιγμή. Φοβερή στιγμή, δηλαδή ήταν από τις πολύ εντυπωσιακές στιγμές. Και ότι συναντήθηκαν πολύ μεγάλοι αθλητές τότε στη Λιβαδιά, αλλά κατάφερες και επισκέφτες στον ανταγωνισμό, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλα ονόματα. Κοίταξε, Παντελή, εκτός από σένα που δεν έπαιξες και τον Καραμανλάκη, εντάξει, που τότε ήταν το ατύχημα που είχε πάθει, δεν υπήρχαν άλλοι αθλητές. Ήταν όλοι εκεί. Δεν θυμάμαι κάποιο άλλο να ήταν, δηλαδή. Ήταν όλοι εκεί. Όλοι είχαν παίξει. Όλοι. Ήταν τρομερός αγώνας. Θρυλικός αγώνας. Ναι, ήταν ωραίο. Μπράβο στον Κώστα το Σταμάτη. Ναι, σωστά. Να δίνουμε και τα εύσημα σε αυτούς που κάνουν. Ναι, κάτι που έστησε τέτοιον αγώνα. Ναι. Άλλη ερώτηση. Πήγαμε στην πιο μεγάλη επιτυχία. Πάμε να πούμε τώρα ποια ήταν η πιο δύσκολη σου στιγμή στο αγωνιστικό bodybuilding. Ποια θεωρείς εσύ την πιο δύσκολη σου στιγμή? Δύσκολη στιγμή, σαν τι θες να το προσδιορίσω? Να προσδιορίσεις κάτι, μια προετοιμασία που δεν σου βγήκε τόσο καλά, ίσως μια θέση που είχες υπολογίσει κάποιον αγώνα να φέρεις μια πιο καλή εμφάνιση που δεν ήρθε. Γενικά. Κοίταξε. Σαν προετοιμασία, φαντάζομαι ότι στα 14 συνεχόμενα χρόνια δεν θα βρω να πω ότι μια προετοιμασία δεν μου βγήκε. Ναι. Ακόμα και με το Χρυσοβέργη που ήμουνα και με τον Φάκη. Ναι. Όλες μου οι προετοιμασίες στα 14 χρόνια συνεχόμενα, με 2, με 3, ακόμα και με 4 αγώνες το χρόνο σταδιακά, όχι ένας πίσω από τον άλλο. Ναι. Δηλαδή να τελειώνω μια προετοιμασία, να ξεκινάω να παίζω αγώνες και να ξαναπαίζω πάλι αγώνες. Όλες μου βγαίνανε έτσι όπως ήθελα. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που ευχαριστώ τον Θεό, γιατί είναι πολύ δύσκολο, το ξέρεις
Το ξέρω πώς είναι, γιατί είμαστε ανθρώποι. Μπορούμε να αρρωστήσουμε, μπορούμε να χτυπήσουμε, μπορούμε να κάνουμε, να δείξουμε οτιδήποτε. Μπορεί κάτι να μας πάει καλά από οικονομικά, από όλα, από όλε τι απόψει. Εννοείται. Λοιπόν, την ωραία. Και... ναι, τώρα εκεί στη φάση που βρέθηκα σε αμηχανία και στην πιο δύσκολη μου στιγμή ήταν το 2016 στο Diamond Cup που έγινε και το επεισόδιο αυτό που έγινε. Ναι. Ναι, αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο δηλαδή για κάποια δύσκολη στιγμή που μπορεί να είχα. Εκεί επειδή εντάξει, είναι νομίζω μια στιγμή η οποία έγινε viral, έτσι είναι, και έχει παίξει παγκόσμια και κάνει τον κύκλο του κόσμου. Τι πιστεύεις ότι σε οδήγησε στο να φτάσεις σε αυτό το σημείο? Παντελή, κοίταξε να δεις, γιατί πολλές φορές το έχω εξηγήσει, κάποιοι δεν θέλουν να το καταλάβουν, κάποιοι πιστεύουν αυτά που θέλουν να πιστέψουν οι ίδιοι. Εγώ πρόσεξε, η ερώτηση που κάνω είναι καθαρά για κάποια παιδιά που μπορεί να σε ακούν πρώτη φορά σήμερα, να δώσουμε, ξέρεις, να ακούσουν για ποιο λόγο. Να με ακούσουν και αυτοί που με ακούνε για πρώτη φορά, αλλά και για αυτούς που με έχουν ακούσει και άλλες φορές, αλλά ίσως έχουν ακόμα τη δικιά τους, ξέρεις, πιστεύουν αυτά που θέλουν αυτοί. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει, γιατί πολλοί είπανε, έλα μωρέ, εντάξει, επειδή έχασε τώρα πήγε να πούμε και τους έδιρε. Όχι, δεν ήτανε. Γιατί με έχουν ρίξει κι άλλες φορές. Με έχουν ρίξει το 2015 στο Γενικό με τον Τζινίδη, που τότε όλοι στο Bodybuilding GR βγήκανε και γράφανε και τα γράφανε και ανοιχτά. Εντάξει. Και δεν είπα τίποτα, παρόλο που είχα έρθει από ένα τσακωμό πάλι με τον Λεβεντέλη. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Πήγα στο Παγκόσμιο, στο Μεσογειακό, μετά βγήκα πρώτος. Το 2016 στο κύπελλο Ακρόπολης με τον Μάρεκ, που και εκεί έπρεπε να το πάρω το Γενικό, και όταν γύρισα να ρωτήσω τον τότε πρόεδρο Σερέτη, γυρνά και μου λέει ο Σερέτης ότι ξέρεις τι, έστησε ολόκληρο τον αγώνα λίτρο ο Μάρεκ, λέει, δεν γινόταν, ήταν δύσκολο. Το 2016 πάλι... Σου έδωσε τέτοια εξήγηση? Ναι, αυτή ήταν η απάντηση. Μάλιστα. Το 2016 στην Κέρκυρα με τον Παναγιώτη το Σιώτη, που όλοι πιστεύανε πως ο Παναγιώτης ο Σιώτης φυσικά είναι ένας πολύ καλός μου φίλος και ένας, για μένα ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους και αυτός του ελληνικού bodybuilding, αλλά ήμουνα σε μια κατάσταση που έρχεται ο ίδιος ο Τσουνάκης στα αποδυτήρια μέσα, τα λέω και ανοιχτά τα πράγματα και μου λέει, Γιάννη, είσαι ο καλύτερος αθλητής του αγώνα. Και του λέω, εντάξει, το Γενικό δεν θα δούμε. Μου λέει, εντάξει, άστο Γενικό. Και έρχεται ο Παναγιώτης για να παίξει στο Γενικό. Συγγνώμη, για να κάνει guest posing και το βάζει στο τέλος να παίξει στο Γενικό. Και του δίνει το Γενικό, που δεν ήταν έτοιμος για το Γενικό. Εντάξει. Δηλαδή, μετά στο Μεσογειακό. Στο Μεσογειακό που πήγα ήταν για να πάρω το Γενικό, που ίδιος ο Λεβεντέλης έρχεται και μου δείχνει τα αποτελέσματα και μου λέει: Δες, εγώ λες, έχω ψηφίσει πρώτο γιατί είσαι για πρώτος. Και τελικά έρχονται και μου λένε: Ξέρεις τι, το Γενικό το πήρα από την Ισπανία γιατί ο Ισπανός είναι πολύ φίλος του Σαντόγια. Πάλι δεν έκανε τίποτα. Άμα είδανε, θα έκανα πολλά πράγματα που ήταν πιο καυγαλαία, καταλαβές. Που μου τα λέγανε και μέσα στα μούτρα μου. Απλά τώρα τι γίνεται. Έχει να κάνει με το ότι εγώ είχα κάνει ένα σερί αγώνων. Ένα σερί αγώνων που μου λέγανε πήγαινε παίξε Αγγλία, πήγαινε παίξε. Έχει αγώνα που μπορείς να την πάρεις. Γιατί τότε δεν παίρνα τις κάρτες εύκολα έτσι όπως είναι τώρα. Σε κάθε αγώνα που δίνουν 6-7 κάρτες και ο καθένας. Και τότε δεν ήταν NPC και FB και FB. Ήταν μία, καταλαβαίνεις. Δεν τα είχαν σπάσει τότε. Αυτός τώρα είναι και ένας λόγος που σου είπα πριν ότι υπάρχουν διαμάχες. Δηλαδή τώρα αν παίξεις NPC δεν μπορείς να παίξεις στην ελληνική FB. Ναι, αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, απλά τότε ήταν και πιο δύσκολα για να πάρεις μια κάρτα. Λοιπόν, όπως στο εξωτερικό, τότε για να έπαιρνες κάρτα, θα έπρεπε να ήσουν εσύ και οι υπόλοιποι για να την πάρεις. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για να την πάρεις. Δηλαδή, θα έπρεπε να ανέβεις στη σκηνή και να ήσουν εσύ κάτι μοναδικό, που να μην μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και θα έλεγε, παιδιά, πάρτε να. Δηλαδή, μόνο έτσι στο εξωτερικό, αν πήγαινες, θα την έπαιρνες. Αλλιώς, συνήθως την έπαιρνε ή τη χώρα, το Γενικό το έπαιρνε, ή τη χώρα που θα διοργάνωνε τον αγώνα, ή κάποιοι που θα είχαν πολύ δυνατούς προέδρους. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εγώ ήδη παίζω έναν αγώνα το 16 στο Diamond Cup, ήταν το Ben Wader. Το Ben Wader. Στη Φιλανδία. Ναι. Το οποίο
Βγήκα πέμπτος, το οποίο δεν ήταν η θέση μου για πέμπτος, άσχετα με αυτό πάλι, αλλά και πάλι δεν είπα τίποτα, γιατί είχα από κάτω 9 κριτές, το οποίο οι 5 ήταν οι Φιλανδοί. Και εγώ εκεί πέρα ήμουνα και δεν είχα κανένα. Δεν είχε ούτε καν ήρθε κανένας να με πάρει από το αεροδρόμιο. Δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας. Ήμουνα μόνος μου, πήγα με μια τσάντα, μόνος μου αγωνίστηκα. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα πώς είναι τώρα για να. Δεν είχα πάει κάποιος ήρθε να με φωνάξει να κομπάριζω μπροστά. Τα ίδια. Έχουμε και εμείς το ίδιο αντιμετωπίζουμε. Και ήδη η ηλικία μου τότε ήμουνα στα 38-39. Λοιπόν. Οπότε εγώ δεν είχα ήξερα ότι δεν έχω πάρα πολύ μεγάλο μέλλον το αν θα πάρω μια κάρτα για να κάνω μια καριέρα. Καταλαβαίνεις. Και επειδή ήταν πράγματα που τα είχα συζητήσει με τον Λεβεντέλη και του λέω σαν θέλω σαν τιμή σε νίκη να πάω να παίξω δύο αγώνες που θέλω στην Αμερική, να σταθώ απλά ή να σταθούμε σε μια πολύ καλή φόρμα, απλά σαν τιμή σε νίκη για μένα και να αποχωρήσω μετά από το bodybuilding. Γιατί ήξερα ότι δεν έχω να κάνω κάτι. Πού θα πήγαινα από τα 40 και μετά να κάνω καριέρα, δεν θα την έκανα. Και αυτά που είχα δώσει, τα είχα δώσει. Δεν θα έβλεπες δηλαδή κάτι παραπάνω στο σώμα μου. Ναι. Άντε να βλέπεις ένα 10%, οκ, εντάξει, ναι. Μέχρι εκεί. Γιατί το ένιωθα, το έβλεπα. Οπότε, όταν γίνεται το Diamond Cup και είναι πριν να ανέβουμε στο γενικό, έχει το ίδιο ο Λεβεντέλης και μου λέει, θυμάσαι που στο ότι θα έρθει η στιγμή και θα έρθει και η δικιά σου στιγμή. Του λέω, θα το δούμε τώρα. Μου λέει, άστα. Μου λέει, ηρέμησε. Ανέβα πάνω στη σκηνή, μου λέει, και μη φοβάσαι. Είσαι, μου λέει, πάρα πολύ καλός. Λέω και εγώ, τώρα είναι η στιγμή. Μετά βλέπω ένα γενικό, που σαν γενικό δεν μου άρεσε. Όχι στο θέμα της θέσεως, στο θέμα του τρόπου που έγινε. Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν γίνεται να ήμασταν 6-7 δόμα στη σκηνή πάνω. Και δεν έγινε μόνο, έγινε μόνο μία αλλαγή από την άκρη, τον πήρανε στη μέση τον Χρήστο και μετά βγήκανε όλα και πήγε αυτά. Δηλαδή δεν φωνάξαν ούτε τους δύο τρεις καλούς μπροστά, καταλαβαίνεις. Ναι. Μία που ανεβήκαμε στη σκηνή, μία που αλλάξανε μία θέση και μία που κατεβήκαμε κάτω, αφού δεν πήρα καν είδηση. Εδώ με τον Τριπολιτσιώτη ανεβήκαμε στη σκηνή, που ήμασταν δύο άτομα, εντάξει. Και πάλι που κάναμε κομπάριζο στην κατηγορία και πάλι μας αλλάξανε μεριές και μας ξαναπιάσανε να κομπάριζουν από την αρχή. Ναι. Δηλαδή, ναι, και τελείωσε κάπως έτσι. Λοιπόν, όταν τελείωσε και ακούω και δεν ήμουνα εγώ, κατάλαβα ότι εμένα με έχουν τελειώσει. Δηλαδή, δεν είχα κουράγια για να... κυνηγήσω κάτι άλλο και λέω, και να, λέω να κυνηγήσω, πού να κυνηγήσω, πού να πάω. Ναι, γιατί στην ουσία εσύ αντιλήφθηκες ότι δεν έχουν σκοπό να σου δώσουν κάτι παραπάνω. Ποτέ. Ναι. Και αφού δεν το πήρα εδώ πέρα, στο εξωτερικό, πώς θα το κερδίσω που τότε δεν το κέρδισες. Ναι. Και ήξερε ο Λεβεντέλης, γιατί είχαμε μιλήσει, ότι εγώ την ήθελα για να κλείσω την καριέρα μου. Ναι. Καταλαβαίνω απόλυτα πώς το λες, Γιάννη. Λοιπόν, και έτσι όπως έφευγα για να πάρω τα πράγματά μου και έφυγα από τη σκηνή, κάνω 5 βήματα και ήμουν με κάτω το κεφάλι και λέω, με τελειώσαμε. Και εκεί αυτομάτως συνειδητοποιώ και λέω, όχι. Σήμερα θα το τελειώσω έτσι όπως θέλω εγώ. Θα φύγω, αλλά θα φύγω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Και έβγαλα όλη μου την αγανάκτηση, όλη μου την αγανάκτηση, την έβγαλα εκεί πέρα. Λοιπόν. Έτσι έχει η ιστορία. Δεν έχει να κάνει το ότι επειδή έχασα. Ναι. Δηλαδή ότι επειδή ιτήθηκε. Που... για μένα δεν έχασα. Για μένα δεν έχασα. Ναι. Εγώ πάντα μιλάω ανοιχτά και λέω ότι πάντα πήγαινα τα βίντεο μου ή τις φωτογραφίες μου και έβλεπα τι και πώς και τώρα και τ' άλλο. Βλέπω. Για μένα είχα μια από τις καλύτερες μου καταστάσεις. Εκεί πέρα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν καλός ή τη στερούσα κάπου ή το ένα ή το άλλο. Οκ, ναι, εντάξει. Τώρα κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Τώρα αν θέλουμε να πάμε με τα σημερινά δεδομένα, καλώς έγινε και κατέληξε έτσι. Γιατί αν δεν είχε καταλήξει σήμερα, Παντελέ, έτσι, σήμερα δεν θα μιλούσαμε εμείς οι δύο. Υπό ποια έννοια? Γιατί δεν θα ήμουν στη ζωή. Δεν θα ήσουν στη ζωή. Όχι. Είναι άσχημα αυτό που λέω. Ναι. Αλλά δεν θα ήμουν στη ζωή. Θες να μας... Γιατί... να τοποθετήσεις παραπάνω. Ναι.
Ναι. Γιατί θα έδινα το κάτι παραπάνω σίγουρα και σε προπόνηση και στο φάρμακο και γενικά, γιατί θα πήγαινα για αλλού, καταλαβες, ναι. Και το σώμα μου δεν θα άντεχε. Ναι. Ήδη άντεξε μετά για με ένα αγώνα που έπαιξα στο Mr. Universe στη Γερμανία και μετά μου το έδειξε. Ναι. Με ποιο τρόπο, γιατί ξέρεις, επειδή γνωριζόμαστε και είσαι υποθετικό, ναι. Ότι γενικότερα. Κοίταξε, Παντελή. Ναι. Κάνοντας εξετάσεις. Για ποιο λόγο το λέω, γιατί καμιά φορά ξέρεις, καμιά φορά μιλάμε μόνο για τα ωραία, αλλά πρέπει να ακούμε και την άλλη όψη, γιατί εμείς ακόμα είμαστε ενεργοί αθλητές. Εσύ βρίσκεσαι στην από πέρα όχθη, έχεις παραπάνω παραστάσεις, έχεις δει το έργο όλο και νομίζω έχει μια παραπάνω βαρύτητα να ακούσουμε από σένα αυτά που είσαι να πεις. Και γιατί είμαι ενεργός αθλητής ακόμα. Κάνοντας εξετάσεις και σε ένα χρόνο μέσα από μια κρεατινίνη στο 1,3 είχα μια κρεατινίνη 3,8. 3,8? 3,8 με 14.000 λεύκωμα στα ούρα, 12 ορικό οξύ, 200 κάτι ουρία. Αυτό, Γιάννη, σωματολογικές, δηλαδή ήταν πριν πόσο καιρό που ήταν εντάξει, ήταν στο 1,3 και πήγανε εκεί που πήγανε. Στο χρόνο. Στο χρόνο, ε. Στο χρόνο. Λοιπόν, με κάτι τρανσαμινάσεις, σγκότ 400 κάτι και άλλα 400 κάτι σε GPT. Ναι. Λοιπόν, με ένα ορικό οξύ στο 11, 12, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Λοιπόν, με μια αρτηριακή πίεση σε ηρεμία 19 με 11. Ένα ρε. Περίμενε. Ναι. Πίεση πριν δεν είχες. Να σου πω την αλήθεια, για να πω και την αλήθεια, δεν την μετρούσα και τόσο. Αλλά σπάνια που τη μετρούσα, έβλεπα κάτι 15άρια. Εντάξει, αλλά... Δεν τη μετρούσα και σε φάση που ήμουν ήρεμος για να ξέρω πώς παίρνεται η πίεση και το άλλο. Δηλαδή, ξέρω που μπορεί να πήγαινα στον πάνω όροφο του πατέρα μου, ανέβαινα τις σκάλες, έμπαινα μέσα. Απάντη του λέγα, πάρε μου ξέρω την πίεση. Και έβλεπε 15 με 9, ξέρω εγώ, εντάξει. Έμουνε κάτι σε αρεμής και μετά, λέω εντάξει, βιάζομαι τώρα, εντάξει, καλά είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, πράγματα που. Εν μέρει ίσως μπορεί να αυτό κι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά. Το πάθος μου και οι συνεχόμενοι αγώνες και οι συνεχόμενες προετοιμασίες δεν άφηνα το σώμα μου και το μυαλό μου να κάτσω και να ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό. Ναι. Δεν ήθελες να δεις. Ναι. Δεν σε έπαιρνε. Δεν ήθελα. Όπως ήταν το λάθος ότι ξέρεις τι να πάω να κάνω τώρα, εξετάσεις, άσω να περάσει και μετά αφού τώρα είμαι μέσα θα είναι όλα σκατά, τι να πάω να δω. Κι όμως αυτό είναι το λάθος που κάνουν όλοι, που το κάνω ακόμα και τώρα μέσα. Ναι. Που μιλάω με παιδιά και μου λέει αφού είμαι μέσα τι να πάω να δω. Όχι, τώρα που είσαι, τώρα που είσαι μέσα. Ναι. Γιατί ό,τι είναι πάνω πρέπει να φτάσεις κάτω, στα φυσιολογικά του. Λοιπόν, οπότε κατευθείαν διαπιστώθηκα με νεφρική ανεπάρκεια. Οπότε έπρεπε σε μία μέρα να σταματήσω τα πάντα. Έπρεπε να κόψω τις ουσίες. Που εντάξει, και μπορεί να είχα σταματήσει το αγωνιστικό. Αλλά ξέρουμε ότι τις ουσίες δεν τις σταματάς εύκολα. Εντάξει. Λοιπόν, ένα-δύο κύκλους τους κάνεις. Ναι. Μέσα στον χρόνο. Σιγά σιγά μέχρι να αποφασίσεις ότι τον πρώτο χρόνο είναι λίγο δύσκολο να το κόψω. Εγώ τον πρώτο χρόνο έπρεπε να το σταματήσω και αυτό. Τα πάντα. Ναι. Το οποίο δεν ήμουν έτοιμος να το σταματήσω. Ναι. Ψυχολογικά εννοείς. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ναι. Ψυχολογικά. Ναι. Μέχρι που την επόμενη μέρα μου στείλει ο Θεός έναν άνθρωπο στο γυμναστήριο που αυτός είχε κάνει μεταμόσχευση νεφρού. Και όταν του είπα τι και πώς, με έβλεπε καλά-καλά και μου λέει: Γιάννη, τι πας να κάνεις. Δεν ξέρεις, μου λέει, που έχεις μπλέξει, γιατί τι έχεις ανοίξει τώρα. Λέω: τι και πώς και όταν τα άλλο. Μου εξηγεί 2-3 πράγματα. Δεν κατάλαβα από.
Και την άλλη μέρα εγώ ήμουν αποφασισμένος να συνεχίσω αυτά που έκανα. Εντάξει, τα δικά μου λέω και εντάξει, θα φτιάξει. Δεν είχα συνειδητοποιηθεί. Δεν ήθελα μάλλον το μυαλό μου να συνειδητοποιήσω όλο αυτό εδώ πέρα. Και λέω, αλλά ξέρεις τι, όχι. Και φεύγω, φίλε, και μπαίνω στο νοσοκομείο μέσα και πάω στην αίθουσα των αιμοκαθάρσεων. Και βλέπω αριστερά και δεξιά τον κόσμο που κάνει αιμοκαθάρσει. Άγρια σκηνικά. Άγριο σκηνικό. Άγριο. Εκεί συνειδητοποίησα ότι Γιάννη, τέλος. Και γυρνάω, κάθομαι μόνος μου και λέω, Γιάννη, σ' αρέσει η προπόνηση, σ' αρέσει η διατροφή. Όχι, θα το συνεχίσω, λέω έτσι. Θα το συνεχίσω έτσι και έτσι θα κάνω ό,τι κάνω και θα κάνω αυτό που γουστάρω, αυτό που γουστάρω. Έτσι. Γιατί γίνεται και έτσι. Έτσι κι αλλιώς λέω, δεν έχω σκοπό να ξανακατέβω αγώνες. Καταλαβαίνεις. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να συνειδητοποιείς. Το έχουμε συζητήσει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Οπότε. Αυτό που λέγαμε και. Ξεκίνησα να αλλάζω. Που κάναμε, ναι. Στην κουβέντα που κάναμε κατηδίαν, ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος είναι πρωταθλητής, ο οποίος έχει μάθει, ναι, να αγωνίζεται, έχει μια καθημερινότητα και έχει μάθει να ζει μέσα από τον ανταγωνισμό, ναι, και να μάθει να επιδιώκει συνεχώς το καλύτερο για τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εν μία νυχτή να πει τα αφήνω όλα πίσω και πρέπει σήμερα, ναι, να κάνω μια νέα, να βρω μια νέα ασχολία. Δηλαδή όλη που η προηγούμενη ζωή εδώ. Ξέρω όμως τι γίνεται. Εμένα δεν έχει να κάνει όμως εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε να βρω μια νέα ασχολία. Ενώ, αυτό είναι. Με ποια έννοια το λέω. Με την έννοια ότι τη διαδικασία του αγώνα. Κατάλαβες, την προετοιμασία, ναι, του αγώνα, δηλαδή, που απαιτεί, δηλαδή θέλω να σου πω, που απαιτεί κάποια στάδια. Ξέρεις ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα για να οδηγηθείς στον αγώνα. Είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό το απλά κάνω προπόνηση, ξέρεις, για ευζή. Ναι. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ότι εσένα σου στήχησε πολύ το κομμάτι ότι έπρεπε να φύγει όλο αυτό απότομα από τη ζωή σου. Αυτό ακριβώς, καταλάβες. Δεν έφυγε με το. Επειδή έπρεπε εγώ αναγκαστικά τώρα πρέπει να προσαρμοστείς με αυτά τα δεδομένα. Όχι να το προσαρμόσεις σιγά σιγά και εντάξει. Δηλαδή, εσύ αύριο ξέρω εγώ αποφασίζεις και λέω ότι ξέρεις τι, θα σταματήσεις. Φυσικά δεν ήταν αυτό που με έκανε για να σταματήσω το bodybuilding. Yeah. Το bodybuilding εγώ το σταμάτησα. Είχα πάρει απόφαση από πριν. Είχα πάρει απόφαση από πριν. Και λέω ότι ξέρεις, θα κάνω ένα τελευταίο αγώνα μετά τον Diamond Cup. Θα κάνω ένα τελευταίο αγώνα και μετά θα σταματήσω γιατί καταλάβαινα ότι δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Και ούτε με ενδιέφερε να κερδίσω κάτι άλλο. Δεν με να κερδίσω ένα παγκόσμιο ή άλλα 10 Ελλάς. Δεν με ενδιέφεραν πια. Καταλαβαίνεις. Οπότε λέω αυτό που δεν το πήρα, δεν πρόκειται να το πάρω. Δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Και όσο και να το κυνηγήσω, οπότε είναι άδικος ο κόπος. Λοιπόν, τότε σταμάτησα εγώ. Γι' αυτό ανέβηκα στη σκηνή πάνω. Έκανα 2 guest εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αποχώρησα έτσι όπως ήθελα να αποχωρήσω. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, για να τα λέμε και ο κύριος τα πράγματα όπως είναι, δέχτηκα μια βοήθεια, που η βοήθεια ποια ήταν, από τον Χρήστο τον Πιστόλα, τότε. Ναι. Τότε ο Χρήστος ήταν με τον Τάσο τον Μισαηλίδη, τον σκοσάρανε. Μιλάω εγώ με τον Τάσο, λέω το πρόβλημά μου και μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει. Ο Τάσος, να πούμε εδώ, ξέρεις, ότι ήταν ο πρώτος μου προπονητής, ο Τάσος Μισαλίδης. Ναι. Και εμένα θα σου πω ότι είναι ο πρώτος μου. Αλλά τι πρώτος μου, είναι ο πρώτος φίλος που έκανα στο bodybuilding, ο Τάσος, στον αγώνα μου το 2004 και από τότε κρατώ τις σχέσεις μου μέχρι σήμερα. Ήταν το πρώτο άτομο που μίλησα στους αγώνες και μου είχε πει, φίλε, το χρώμα σου φτιάξεις πολύ καλό. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που είχε έρθει και ξέρεις, δεν είχα, γιατί εγώ δεν ήξερα, έφυγα από τη Ρόδο, πήγα εκεί πέρα, δεν είχα κανένα, κατάλαβες. Δεν είχε την εμπειρία, ναι, όχι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει ο Τάσος, μου λέει, ρε Γιάννη, μου λέει, ο Χρήστος είναι, μου λέει, τώρα με τον Patrick Tuor. Και μου λέει τώρα που τελείωσα τους αγώνες, τον έχει πάρει και κάνει κάτι, μου λέει, περίεργες δίαιτες για να. Για να αποτοξινωθεί, μου λέει, και του με χαμηλές πρωτεΐνες και τέτοια αυτά. Δεν μιλάς, μου λέει, μαζί του να σε βοηθήσει. Του λέω, κοίταξε, άδειε, επειδή είχε προηγηθεί και το επεισόδιο αυτό, δεν ήξερα εγώ τι και πώς. Yeah. Τον Χρήστο, εντάξει, οκ, πες σου, άμα θέλει να μιλήσουμε, και αν θέλει να μιλήσουμε. Και όντως.
μου είπε 2-3 πράγματα που έκανε εδώ εκείνη την εποχή. Τα έκανα και κατευθείαν οι εξετάσεις μου δείξανε μια βελτίωση. Ωραία. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε και η σχέση μας με τον Χρήστο και ξεκίνησε να με βοηθάει διατροφικά τότε σε εκείνο το κομμάτι και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα θέματα με τα προβλήματα. Τα προβλήματα τώρα, δηλαδή, στην ουσία είναι η νεφρική ανεπάρχεια. Και σε τι φάση είσαι τώρα, Πλήρη καταστολή της υπόφυσης, οπότε μόνιμα δουλεύω TRT. Ναι. Που στο TRT αυτό εδώ πέρα με βοήθησε ο Γιώργος Τουλιάτος. Ακτιριακή πίεση. Τώρα σε τι φάση είσαι? Αυτά. Σε τι φάση είμαστε, σε μια φάση που έχει προχωρήσει λίγο η κατάσταση. Οπότε το καλοκαίρι που μας πέρασε ανέβηκα στο Λαϊκό πάνω. Κάναμε το τεστ συμβατικότητας με τη Φούλα. Είναι συμβατή η γυναίκα μου. Κάναμε όλο το πρόγραμμα, το δημοσιευτικό έλεγχο το τελειώσαμε το Δεκέμβριο. Έχω κάνει το φάκελό μου. Οπότε μόλις ζούμε στις επόμενες εξετάσεις που έχω να κάνω ότι πάει να προχωρήσει, προχωράμε για μεταμόσχευση. Και μέσα από αυτό τώρα που μας λες, γιατί νομίζω ότι πρώτη φορά το λες δημόσια αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν το έχω ξανακούσει. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που το λες. Ποια είναι η συμβουλή που έχεις να δώσεις στα παιδιά που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή? Σαν Γιάννης που έχεις κάνει τον κύκλο σου. Η συμβουλή που δίνω, όχι σε όλα τα παιδιά, η συμβουλή που θα δώσω σε όλα τα παιδιά και σε σένα, Παντελή. Συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε. Γιατί είναι ωραίο άθλημα και πάντα θα είμαι φαν, πάντα θα το αγαπάω και πάντα θα το έχω μέσα μου. Ό,τι και να πάθω, ό,τι και αν έχω πάθει. Ποτέ δεν είπα γιατί το έπαθα αυτό. Όπως και ξεκίνησε και από την αρχή, όπως είπα ότι συμμετείχα και εγώ σε αυτό. Ποτέ δεν είπα γιατί το έπαθα εγώ, γιατί σε μένα. Να κάνετε ό,τι κάνετε, αλλά ταυτόχρονα να κοιτάζετε να είστε υγιείς. Τώρα, σκληροπυρηνικό bodybuilding και υγεία δεν πάνε μαζί. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Δεν πάνε μαζί. Απλά, να μετριάσεις τα ρίσκα όμως. Να μετριάσεις τα ρίσκα και να, δηλαδή, ελέγχους. Ελέγχους και να ξέρουν τι κάνουν. Ελέγχους. Όταν βλέπεις ότι κάπου είσαι ανεβασμένος, καλύτερα να μείνεις έξω ένα χρόνο και να παίξεις μετά και να το επανορθώσεις. Παρά να πηγαίνεις συνέχεια στα κόκκινα, συνέχεια στα κόκκινα, γιατί δεν θα σε οδηγήσει πουθενά. Γιατί πάντα το bodybuilding είναι με ημερομηνία λήξεως. Μετά από αυτή τη λήξη έχουμε μια ζωή να ζήσουμε, που είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ζωή. Παρεμπιπτόντως, κάνοντας παράλληλα όμως και αυτό. Ναι. Μετά. Γιατί κανένας δεν σου λέει ότι πρέπει να σταματήσεις να γυμνάζεσαι. Οπότε μπορείς να γυμνάζεσαι, να έχεις την κορμάρα σου. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά που παρακολουθούν στο Instagram βλέπουν ότι είσαι ακόμα σε φοβερή κατάσταση σωματική. Κερδίζεις. Παρόλα αυτά εδώ πέρα τα προβλήματα. Ενεργούς, ναι. Ενεργούς bodybuilders, τους θες για πλάκα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτός ο στόχος τώρα. Ναι. Είναι κάτι που κάνουν τώρα για μένα. Εντάξει. Όχι, θέλω να πω ότι. Ναι. Συνεχίζεις και προπονείσαι, συνεχίζεις και κάνεις καλή διατροφή και έχεις καταφέρει και συνεχίζω και προπονούμε. Ναι, συνεχίζω και προπονούμε. Φυσικά οι προπονήσεις μου έπρεπε, γιατί καμιά φορά πρέπει να τα κοιτάμε και σε αυτά, ακόμα και σε αυτούς που σταματάνε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Προσπαθούν να συνεχίσουν να παίξουν, να παίζουν στα όρια που ήταν όπως ήταν. Όχι. Πρέπει να ξέρουμε ότι ούτε μέσα είσαι, ούτε τρως τις ίδιες ποσότητες. Οπότε δεν μπορείς να ακολουθήσεις τις ίδιες προπονήσεις επειδή θες να ακολουθήσεις το εγωιστικό σου εγώ. Και πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί ότι η φθορά που έχεις προκαλέσει ήδη στο σώμα σου, πρέπει κάποια στιγμή, εφόσον αποφασίζεις να σταματήσεις, πρέπει και αυτή η φθορά, η μυϊκή φθορά, να σταματήσει. Πρέπει να πεις, εφόσον δεν κάνω πρωταθλητισμό τώρα, αλλάζω προπόνηση. Αλλάζω ρότα. Εννοείται, δηλαδή. Δεν γίνεται πρώτα... να προστίθενται. Δεν γίνεται τόσα χρόνια όχι. Να έχεις προκαλέσει τόσες βλάβες. Τώρα Παντελή, ναι. Και να συνεχίσεις. Το ξέρεις πολύ καλά. Θα σου πω τώρα κάτι μαγικό. Ξέρεις πολύ καλά ότι κάθε προπόνηση που πας είναι ένα άγχος για σένα. Δεν είναι προπόνηση
δεν κάνεις την προπόνηση που σε ευχαριστεί. Κάνεις την προπόνηση που πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στο στόχο εκεί πέρα. Οπότε κάθε φορά πρέπει να ξεφεύγεις από τα όρια σου, γιατί πρέπει να ακολουθήσεις το στόχο σου. Και επειδή έχεις ένα στόχο, πρέπει να φτάσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε, αν το ψάξεις μέσα σου, δεν είναι η προπόνηση που πολλές φορές πας στο γυμναστήριο και λες να χάνω γιατί είμαι κουρασμένος ή τίποτε. Πάντα δίνεις το κάτι παραπάνω, γιατί ακολουθείς, πρέπει να είσαι κοντά στο στόχο. Λοιπόν, όταν θα σταματήσεις το αγωνιστικό, θα κάνεις προπονήσεις που σε ευχαριστούν. Ο Μοχάμεντ Άλι έλεγε ότι συχαίνεται κάθε δευτερόλεπτο της προπόνησης. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Δηλαδή, κάθε φορά εγώ όταν έκανα πόδια, συχαινόμουν, δεν ήθελα να ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου σκουά. Κάθε φορά. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάω και ευχαριστιέμαι τις προπονήσεις μου. Ναι. Καταλαβαίνεις, παίρνω αυτό που θέλω και φεύγω. Παρόλο που εγώ έχω πει πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή κάνω προπόνηση και το ένα που μου πόδι είναι στο γκάζι και το άλλο στο φρένο. Φαντάσου σε ένα μάξι που έχεις και τα δύο σου τα πόδια, το ένα στο γκάζι και το ένα στο φρένο, πώς πάει. Ναι, ναι. Έτσι είμαι όταν μπαίνω στο γυμναστήριο μέσα, αλλά είναι κάτι που με φρενάρει από πίσω. Καταλάβεις και λέω, όχι, ξέρεις τι. Μπράβο, ναι. Γιατί το έχω με την προπόνηση, είναι κάτι που μου αρέσει η προπόνηση. Δεν είναι κάτι που δεν μου άρεσε ποτέ η προπόνηση. Τώρα, για να μην ξέρω, κάτι που είπες πριν, είπες ότι ναι, πήγες μαζί με τη γυναίκα σου και κάνατε όλες τις εξετάσεις, ναι, για να δείτε αν είναι συμβατή κτλ. Η ναι, γυναίκα ναι, σου είναι και αυτή πολύ μεγάλη αθλήτρια. Ναι. Πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο, η Βούλα Γιασάμι. Γιασιάμι. Ναι. Πες μας, πώς είναι να ζουν στο ίδιο σπίτι δύο αθλητές που κάνουν το ακριβώς ναι, το ίδιο άθλημα και έχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις και είναι και ιδίως προετοιμασία. Πώς είναι η όλη αυτή η διαδικασία? Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Φυσικά για άλλους μπορεί να είναι εύκολο, εντάξει, γιατί κάνουν τα ίδια κοινά. Για μας, επειδή εγώ ήμουν πολύ ψυχαναγκαστικός, ως με θεωρήσανε πολλές φορές, λένε μάγκο, ο ακραίος, έτσι. Λοιπόν, οπότε η Βούλα πάλι σαν γυναίκα, οι γυναίκες δεν είναι τόσο ψυχαναγκαστικές και ούτε είναι τόσο hardcore όπως είσαι Μαρ. Κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και εντάξει, οκ. Okay, αυτό. Λοιπόν, μέναμε σε διαφορετικά σπίτια. λοιπόν, μένατε μαζί αυτό γενικά και όταν είχατε την προετοιμασία μένατε σε διαφορετικά σπίτια. Ναι. Α. Ναι. Οπότε και ήταν εντάξει, από... μέναμε μαζί, αλλά το βράδυ που ήταν για να κοιμηθούμε, ναι, αλλά ο κάθε ένας έπιανε τη γωνιά του στον καναπέ και μέχρι εκεί ήμασταν. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, γιατί ήμουν εγώ έτσι. Ναι. Δηλαδή, η Βούλα γύρισε και μου είπε ότι το άθλημα που αγάπησα με έκανε να το συγχαθώ από τη τόση σου, το τόσο σου πάθος. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ τα έκανα τα πράγματα δύσκολα. Ναι. Κατά τα άλλα, και προς κατά τα άλλα δεν είναι δύσκολο. Και προς τιμή σου που το λες αυτό. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Αλλά κατά τα άλλα, είναι ωραίο γιατί έχεις μια γυναίκα που σε καταλαβαίνει. Γιατί το να κάνεις bodybuilding και να κάνεις συνέχεια αγώνες και να έχεις έναν άνθρωπο που δεν σε καταλαβαίνει, που είναι το μυαλό του αλλού και έχει άλλες ασχολίες, δεν γίνεται, δεν συμβαδίζει και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Παντελή. Ναι. Γιατί η γυναίκα που θα είναι δίπλα σου και θα ακολουθεί εσένα στους αγώνες σου στο bodybuilding πρέπει να έχει πολύ υπομονή και πρέπει να στερηθεί εκείνη. Γιατί εσύ κάνεις κάτι που θέλεις, οπότε δεν στερείσαι. Εκείνη όμως πρέπει να στερηθεί από τη ζωή της πράγματα για να σε ακολουθήσει εσένα σε αυτό εδώ πέρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, ναι. Εμένα βέβαια η γυναίκα μου δεν ασχολείται με το άθλημα, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή. Έχει όλα τα υπόλοιπα και είναι και πιο δύσκολη θέση της, γιατί έχει και τρία παιδιά. Ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις. Βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε αυτό το κομμάτι ήμουν τυχερός. Γιατί είχα έναν άνθρωπο δίπλα μου, το οποίο ήξερε, με καταλάβαινε, ήξερε πότε πρέπει να σταματήσει.
κάναμε και το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε τα ενδιαφέροντά μας ήταν κοινά. Δεν τους μιλούσα εγώ για αγώνες, πριν τους αγώνες και εκείνη έβλεπε το σύριαλ στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει, κάτσε να τελειώσει και θα πούμε μετά. Αυτό που συμβαίνει αυτό πολλές φορές και δεν έχεις που να μιλήσεις. Έπαιρνε τη γνώμη της για το πώς δείχνει η εμφάνισή σου, έπαιζε ρόλο για σένα. Ακόμα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Ακόμα μέχρι τώρα παίρνω τη γνώμη της. Γιατί η Βούλα μπορεί να μην μιλούσε πολύ και να μου λέει πράγματα ή να με πενεύει οτιδήποτε, αλλά όταν θα ήταν κάτι για να δει, θα μου λέει Γιάννη, εδώ έτσι, εκεί έτσι. Δηλαδή πήγε να με έβλεπε ο Βάκης και μου έλεγε πριν πάει, μου έλεγε ακριβώς τι θα μου πει ο Βάκης. Ναι, ναι. Γιατί είναι και ο μόνος άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το σώμα μας. Ναι, ναι. Αν δεν το ξέρει η γυναίκα μας, ποιος το ξέρει. Ναι, ναι. Έκανα και του Χρήστο την ίδια ερώτηση και θέλω να την καθιερώσω. Ναι. Αν έχει, ναι, θα μας πεις κάποιο horror story όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, κάποια παράξενη ιστορία που να έχει συμβεί, που να έχεις να θυμηθείς. Κοίταξε, λοιπόν, η πιο παράξενη ιστορία και που, εντάξει, τελείωσε ωραία, ήταν στο Μεσογειακό, στη Γαλλία, στην Νίκαια. Λοιπόν, το οποίο έχουμε δώσει ραντεβού 9 η ώρα κάτω στη ρεσεψιόν. Εγώ 9 παρα 5 έχω κατέβει κάτω και δεν βλέπω κανένα. Λέω θα κατέβουν κάποια στιγμή. Πάει κάτι σε 9 και 10, δεν έχει κατέβει κανένα. Με ποιος είσαι στο ραντεβού? Ο Λεβεντέλης. Α, με την αποστολή, την ελληνική αποστολή. Ναι. Με την αποστολή, για να πάμε για τους αγώνες. Ναι. Εγώ, ο Τζινίδης, ο Λεβεντέλης, η Σοφία Βαλαμπάνη, για πέσαν από την Κρήτη, η Παπουτσάκη. Αυτοί είμαστε. Ποιοι άλλοι είμαστε? Α, η Αποστολία. Ναι. Και ο συγχωρημένος ο Πλευρετής. Όχι, ο κουμπάρος του Τζινίδη που τον σκοτώσανε. Α, ναι, ναι, δεν θυμάμαι. Πώς τον λένε? Ο Γιατράκης. Ο Γιατράκης, μπράβο, ναι. Ο Γιατράκης. Λοιπόν, και έχουμε δώσει ραντεβού κάτω. Λοιπόν, έχει πάει κάτι σε 9 και 10. Δεν είναι κανένας. Εν τω μεταξύ, εγώ. Είχαμε βαφτεί από τα δωμάτια γιατί είχαμε τις υπογές της Πρωτάν και τέτοια και αυτά. Ήταν αρχές Ιουνίου, ήταν. Παίρνω τηλέφωνο τον Τζινίδη. Λέω, ρε Μανώλη, τι έγινε? Λέει, φύγαμε. Πού φύγατε, ρε παιδιά, λέω. Φύγαμε. Λέει, θα σας πάρω, λέει, το επόμενο φορτηγάκι με τους άλλους αθλητές. Λέω, μα εδώ πέρα δεν βλέπω κανέναν άλλον αθλητή. Όχι, λέει, έχει και άλλους που θα παίξουν. Μα εγώ δεν βλέπω, λέω, είμαι κανένα. Μου λέει, πήγαινε έξω, λέει, και θα έρθει το βανάκι, λέει, να σε πάρει. Πάω έξω, κάθομαι σε ένα πεζοδρόμιο, πάει 9.30 ώρα, ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Λέω, ρε παιδιά, φτάσατε? Μου λέει, όχι, πού είναι? Παίρνει τηλέφωνο ο Λεβεντέλη, λέω, δώσε με το Λεβεντέλη να μιλήσω μαζί του. Μιλάω με το Λεβεντέλη, μου λέει, Γιάννη, έχουμε ακόμα μία ώρα δρόμο, τελικά θα γυρίσει το βανάκι να σε πάρει. Και να συμφέρει, εν τω μεταξύ, οι αγώνες ξεκινάνε στις 12, είναι 9.30 ώρα, θα φτάνανε 10 η ώρα και μία ώρα να έρθει πίσω 11, οπότε εγώ θα πρέπει να ήμουν 12 η ώρα εκεί πέρα. Και για πρώτη φορά τι κάνανε? Βάλανε τη βαριά κατηγορία πρώτη. Τι λες, ρε? Άκουτε, αυτός αγώνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε αγώνα η βαριά κατηγορία πρώτη. Λοιπόν, κάθομαι τώρα εγώ και περιμένω από τις 9. Μέχρι τις 11 είμαι σε ένα πεζοδρόμιο έξω και περιμένω μέσα στον ήλιο. Η Βούλα ήταν από δίπλα μου, ευτυχώς δεν αγωνιζότανε. Εγώ να φοβάμαι μην υδρώσω πολύ και ξεκινάνε και στάζουν και τρέχουν οι κρέμες και αυτά και να κάθομαι στο πεζοδρόμιο. Έχετε το πανάκι. Όλα καλά, όλα ωραία. Μιλάω με τον Λεβεντέλη, λέω Ιορδάνη, πέσουν να αλλάξουν τις κατηγορίες γιατί δεν θα προλάβω. Με έχουν ξεχάσει εδώ πέρα. Εγώ στην ώρα μου ήμουνα. Μου λέει: έχεις δίκιο, λες συγγνώμη, τους λέω να αλλάξουν τις κατηγορίες. Τις αλλάζουν, φίλε, τις κατηγορίες. Άντε, ρε. Ναι. Και τους εξηγείται και πώς και το ένα και το άλλο, ότι έχουμε ακόμα έναν αθλητή. Έχετε το βανάκι, με παίρνει. Μπαίνουμε στο βανάκι μέσα, έχετε κάτι σε 11 και 4, γιατί είχε κίνηση. Πάμε.
προχωράμε στο βανάκι μέσα εγώ και η Βούλα. Λοιπόν. Κανείς άλλος αθλητής. Ορίστε. Κανείς άλλος. Κανένας άλλος. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Μόλις μας σώσει στο βανάκι μέσα. Yeah. Εγώ και η Βούλα. Πάμε, χτυπάει το τηλέφωνο του οδηγού. Κάτι μιλούσε στα γαλλικά, αυτός μιλούσε με έβλεπε. Μιλούσε με έβλεπε, δεν καταλάβαινε εγώ τι λέει στα γαλλικά. Μου λέει, είσαι βαμμένος. Λέω, ναι. Μου λέει, μόλις φτάσουμε, θα ανέβεις αμέσως στη σκηνή. Λέω, τι λέει ρε. Μου λέει, ρε μαλάκα. Πού θα κάνω ζέσταμα, πώς θα αυτό, ποιος θα μου δώσει το νόμο. λέει, θα στόχω να σου δώσουν κατευθείας, λέει, να ανέβει πάνω στη σκηνή. Ωραία. Λέω, εγώ είχα μαζί μου και το σπρέι, το λάδι για να περαστώ. Λέω, πώς θα περαστώ λάδι, τι θα γίνει. Λέω, Βουλά, κάνε πίσω την καρέκλα. Μου λέει, τι, κάνε πίσω την καρέκλα, λέω. Κάνω κι εγώ πίσω την καρέκλα και ξεκινάω και κάνω, φίλε, ζέσταμα μέσα στο βανάκι. Και λέω τώρα, άκουγα τη και λέω τώρα τη Βούλα. Λέω, Βουλά, μόλις κατέβουμε από το βαν, εγώ θα βγάλω τα ρούχα μου και εσύ από πίσω θα ψεκάζεις ό,τι βρεις. Ναι. Λοιπόν, φίλε, άκου τώρα το γελίο. Έχει κόσμο απ' έξω, σταματήσαμε σε ένα κλειστό, ανοίγω την πόρτα, πανικόβλητος εγώ, και βλέπουν ένα να τρέχει, να βγάζει τα ρούχα του και να πετάω τα ρούχα μου, να βγάζω ό,τι μπορούσα, έτρεχα και να βγάζω, και να φωνάζω πίσω, Βούλα ψέκαζε, Βούλα ψέκαζε. Και μία άλλη από πίσω να ψεκάζει με το σπρέι. Και να βλέπουν καλά-καλά και να βλέπουν, δηλαδή, τι είναι αυτή τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, φίλε, και τρέχω και πάμε και μπαίνω στη γραμμή. Ήταν από κάτω το πρώτο και έρχονται κατευθείαν, μου βγάζουν τα σκουλαρίκια, γιατί τότε δεν σε αφήνα να βενεύεις πάνω στη σκηνή με σκουλαρίκια και τέτοια και αυτά. Λοιπόν, βγάζω τα σκουλαρίκια, μου δίνω τον αριθμό, το βάζω τον αριθμό. Λέω, κοίτα με μπροστά, εντάξει, με ψεκάζει μπροστά. Ανεβαίνω πάνω, κερδίζω και κατεβαίνω, φίλε. Λοιπόν, ναι, αυτό, φίλε, ήταν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Φίλε, ναι, ήταν λίγο. Φοβερή ιστορία, ναι. Φίλε, φοβερή ιστορία. Αλλά ξέρεις τι, άκου να δεις τώρα, τι είναι τώρα κάτι, καμιά φορά που λέω κάτι, ότι ξέρεις τι, είχα ψυχολογία γιατί ξέρεις τι, γιατί ξέρω ότι ήμουν καλός. Ναι. Κατάλαβες, αυτά που λέω πολλές φορές, ότι ναι, μεν ήμουν ψυχαναγκαστικός σε όλη μου την προετοιμασία, γιατί πάντα την ημέρα του αγώνα εγώ ήμουν ο πιο ήρεμος αθλητής. Ναι. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι έχω κάνει αυτό που έπρεπε να κάνω. Ναι, δεν ήταν κάτι ότι δεν έκανα τότε εκείνο, δεν μου πήγε καλά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό καμιά φορά λέω σε όλους ότι ξέρεις τι, δεν είναι παιχνίδι προετοιμασία. Μια σου προετοιμασία. Να πούμε βέβαια ότι ναι. Είσαι βέβαια και προπονητής, πλέον ασχολείσαι με το online coaching. Έτσι. Ναι, αλλά προπονητής δεν θα το έλεγα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι γιατί προπονητής δεν παντελεί, είναι μεγάλη λέξη προπονητής. Εντάξει. Προπονητής πρέπει να καλύβει όλο. Από ψυχολογία, από προπόνηση, από διατροφή, από το να ξέρεις το να τον κρατήσεις τον αθλητή έτσι όπως πρέπει, ακόμα όταν είναι στα χάλια του πριν τους αγώνες, από ακόμα άμα θα το κάτσουν μία-δυο στραβές, δηλαδή πες ότι σε ετοιμάζω εγώ εσένα και πριν τους αγώνες, που πολλοί φορές το παθαίνουν πολύ στα γεμίσματα, σου παθαίνουν άλλους με διάρρεια, μια γαστρεντερίδα στα γεμίσματα. Τι κάνεις εκεί, καταλαβες, αν δεν τα έχεις περάσει ο ίδιος, αν έχεις ένα ταξίδι και έχεις χάσει τα φαγητά σου ή σου έχουν κρατήσει μια βαλίτσα που το έχεις πάθει κι εσύ. Πώς θα μιλήσεις με τον προπονητή σου, πρέπει να ξέρει εκείνο ο προπονητής σε όλες τις φάσεις. Προπονητής δεν είναι αυτός που θα σου πει ότι ξέρεις τι, βάλε 2-3 φαρμακάκια, κάνε και τη διάδια αυτή, γράμμωσες, α, είμαι γαμό τους προπονητές. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι ο προπονητής. Καταλαβες. Άλλο το να ετοιμάζουμε προπονητές, που να ετοιμάζουμε αθλητές που θα παίξουν στη σκηνή και να ξέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις καταστάσεις. Και άλλο το να ετοιμάζουμε 5-10 πιτσιρικάδες. Και πάλι, Γιάννη, όμως θεωρώ ότι εσύ έχεις μια εμπειρία, γιατί τα έχεις δει όλα αυτά και με βάση αυτού θεωρώ ότι εσύ έχεις μια παραπάνω. Μπορώ να τα ανταπεξέλθω σε όλες αυτές τις καταστάσεις, αλλά δεν θεωρήσω ότι είμαι προπονητής. Θα έλεγα ότι μ' αρέσει να βοηθάω και ότι να καθοδηγώ. Ωραία, ναι. Να καθοδηγώ. Εχθές που μιλάγαμε,
και σου ζήτησα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μου είπες μια πάρα πολύ ωραία τάκα. Με τον πνευματικό σου. Και θα ήθελα, άμα θες, να μας την ξαναμοιραστείς λίγο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν τάκα. Και, ναι, λοιπόν, όταν σταμάτησα το αγωνιστικό, πριν πάθω με τις εξετάσεις μου όλο αυτό εδώ και αυτό εδώ πέρα, ενώ είχα πάρει την απόφαση ότι θα σταματήσω, το μυαλό μου όμως ήταν ακόμα στους αγώνες, γιατί δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις όταν έχεις προσαρμόσει τη ζωή σου τόσα χρόνια σε αυτό εδώ πέρα και να κάνεις μόνο αυτό. Λοιπόν, οπότε προσπαθούσα να ξεκολλήσω, αλλά το μυαλό μου γυρνούσε όλα πάλι εκεί πέρα. Δεν με άφηνε να πάω παραπέρα. Οπότε, μιλώντας με τον πνευματικό μου, μου λέει: έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει? Του λέω: όχι. Μου λέει: εσύ έχεις κλείσει μία πόρτα και κάθεσαι και κοιτάς την κλειστή πόρτα. Γύρνα πίσω, μου λέει, και δες, φύγε. Πολύ δυνατό. Εσύ την έκλεισες και κάθεσαι και την κοιτάς που είναι κλειστή. Λοιπόν, και αυτό ήταν πραγματικά που με ξεκόλλησε. Είδες τώρα, όταν σε αναστρέφεις με άτομα τα οποία μπορούν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ναι, μία κουβέντα που μου είπε. Μία κουβέντα να σου ξεκλειδώσει το μυαλό για να σε οθήσει. Ναι. Μία κουβέντα μου ξεκλείδωσε το μυαλό και σύνθα και έφυγα και λέω: τι μου είπε, ρε φίλε. Τι κάνω, ναι, αυτό κάνω, λέω. Τι μου είπε, λέω. Αυτό ακριβώς. Αυτό που χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, για να σου απαντήσω εγώ σε αυτό που μου ερώτησες και που θέλω να καταλήξω, δεν ξέρω πού θα καταλήξει η φάση αυτή. Το πω βήμα-βήμα. Τώρα ναι, καλά, εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Στην Πορτογαλία, πάντως αυτό που θέλω, που θα ήθελα από μεριάς μου, είναι να έχω την οριμότητα να σταματήσω εκεί τη σωστή στιγμή. Να μην γίνω, να μην καταντήσω γραφικός και να καταλάβω πότε ήρθε. Παντελή, επειδή σε βλέπω πολύ όριμο, το πιστεύω ότι θα σταματήσεις τη στιγμή που πρέπει. Και θα σταματήσεις κιόλας και στα πάνω σου. Μακάρι να έχεις δίκιο. Ναι, και θα σταματήσεις τα πάνω σου, γιατί για να θυμάται ο κόσμος τον καλό Παντελή. Καλό είναι να ξέρουμε ότι ξέρεις τι, για να καλύτερα να κάνεις πίσω παρά να σε φάει η σκηνή. Ναι. Γιατί μετά έρχεται ένα σημείο που σε τρώει η σκηνή και απλά κατεβαίνεις για να ικανοποιήσεις το εγώ σου, επειδή σε αρέσει αυτή η διαδικασία. Σε όλους μας άρεσε αυτή η διαδικασία. Σε όλους που το έχουμε ζήσει για και το έχουμε κάνει. Γι' αυτό βλέπεις, λέω, πιστεύω, γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι και ελπίζω όταν θα έρθει αυτή η στιγμή να έχω τη δύναμη να το δω καθαρά και να πω ότι πρέπει να το κάνω. Δεν μ' αρέσει να λέω, να προκαταβάλω πράγματα, ούτε να θεωρώ ότι κάτι είναι δύσκολο πριν μου συμβεί, είναι εύκολο πριν μου συμβεί. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να σου πει: θα σταματήσω τη σωστή στιγμή. Ναι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, Παντελή. Αυτό, δεν είναι εύκολο. Αυτό, είναι είναι ξαφνικά. Ότι θέλω να έχω την οριμότητα εκείνη τη στιγμή να πω ότι ξέρεις κάτι. Τώρα βλέπω ότι δεν πάει να μου βγει καλά. Δεν είμαι αυτός που θέλω να είμαι. Ήρθε η σωστή στιγμή. Πίστεψέ με, ένας πραγματικός πρωταθλητής και ένας πραγματικός αθλητής το καταλαβαίνει και ξέρει πότε πρέπει να αποχωρήσει. Όπως το κατάλαβα και εγώ, όπως το καταλάβανε και κάποιοι που ξέρουν. Λοιπόν, επειδή είσαι από αυτούς, θα το καταλάβεις και από μόνο του το σώμα θα δεις ότι κάποια στιγμή, ενώ θα είσαι στα καλύτερά σου, θα ξέρεις από μέσα σου ότι ξέρεις τι, είμαι όμως μέχρι εδώ. Δεν έχω να δώσω παραπάνω. Οπότε καλύτερα να σταματήσω τώρα, γιατί πλέον οι επόμενοι αγώνες θα μου είναι κόπος. Ναι. Τώρα δεν σου είναι κόπος. Τώρα είναι ευχαρίστηση. Ναι, κόπος σου είναι στην ημέρα σου μέσα, αλλά εισαγωγικά δεν είναι κόπος. Απλά εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο άσχετο που δεν έχει να κάνει με όλους τους αγώνες και όλα αυτά εδώ πέρα. Έχει να κάνει κάτι προς, κάτι προς εμένα, προς εσένα. Ρε Παντελή, πραγματικά σε χαίρομαι πολλές φορές που σε βλέπω, αλλά πραγματικά φορές σε βλέπω όλα αυτά τα υπερβολικά κιλά που παίζεις και φοβάμαι. Αυτό ξέρεις από πότε μου το λένε? Από τότε που ήμουν 21 χρονών. Ναι, όχι τίποτα. Φοβάμαι μην πάθεις κάτι, καταλαβαίνεις? Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω. Και να πω στον κόσμο ότι είσαι από τους ελάχιστους που κάθε φορά όταν είναι να παίξω πάντα μου στέλνεις μήνυμα και μου εύχεσαι σε καλή επιτυχία και μου λες πάντα. Ναι, εντάξει, Παντελή, δεν είναι. Όχι, είναι καλό να τα ξέρει αυτά ο κόσμος, γιατί αυτά που γίνονται κατηδίαν δεν έχουν ούτε το φαίνεστε να φανεί στον κόσμο. Είναι κάτι που εσύ το νιώθεις, Γιάννης, να το κάνεις.
Έτσι και εγώ. Ναι, εντάξει, εγώ, ναι, εγώ ναι, δεν, ναι, ναι. Τελευταία ερώτηση. Μύθι, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, κάποιους μύθους που έχεις ακούσει που δεν ισχύουν. Είτε στο κομμάτι των στεροειδών, είτε στο κομμάτι της προπόνησης, είτε στο κομμάτι της διατροφής. Εγώ, πάμε στη διατροφή. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Γιατί αυτή την ερώτηση την έχω κλέψει από τα παιδιά στο αναβολικό παράθυρο που μου την είχαν κάνει εκεί. Ναι. Και την έχω κλέψει και την έχω και εγώ στο δικό μου podcast. Και τους είχα πει, λοιπόν, γιατί μου είχαν κάνει την ίδια ερώτηση. Και τους είχα πει εγώ δύο-τρεις μύθους που έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Ένας λοιπόν μύθος που έχω ακούσει εγώ είναι ότι όταν είσαι στο φάρμακο δεν πρέπει να ξεπερματώνεις. Ναι, όχι. Όχι, δεν κάνει. Α, το πιστεύεις εσύ? Πλάκα μου κάνεις να παίρνει τώρα. Λέω με τρελάνη. Τι μαλακίες είναι αυτές εδώ πέρα. Δεν το είσαι ακούσει εσύ. Εσύ το είσαι ακούσει να στο λένε. Ναι, όταν είσαι στο φάρμακο δεν κάνει κανεί σεξ. Λέει γιατί φεύγει το φάρμακο. Μάλιστα. Θα βάζουμε το φάρμακο και θα καθόμαστε. Α, κοίτα ένα στον άλλο. Άσε με, ρε Παντέλη. Τι φυλακίες είναι αυτές να πλένε λίγο. Κοιτάξτε κάτι. Το είσαι ακούσει ή δεν το είσαι ακούσει? Πώς δεν το έχω ακούσει? Πώς δεν το έχω ακούσει? Άλλο μετά. Άλλο. Πριν τους αγώνες μην πλύνεις τα δόντια σου. Αυτό το έχω ακούσει. Λοιπόν. Μην πλύνεις τα δόντια σου συγκεκριμένα. Ναι, μην πλύνεις τα δόντια σου μια-δυο μέρες. Τους μην πλύνεις τα δόντια σου. Ξέρω εγώ γιατί. Λοιπόν, τι να σου πω, ξέρω εγώ, ρε Παντελή. Λοιπόν, άλλο που έχω ακούσει είναι. Α, η πρώτη ερώτηση που κάνουν στο θέμα διατροφής. Η ντομάτα. Ναι, σωστό. Με την ντομάτα, αυτή η ντομάτα, ρε παιδί. Αυτή η ντομάτα, αυτή η ντομάτα, πια αυτή η ντομάτα. Παίρνει ο άλλος gainers πρωτεΐνη. Πολύ σωστό. Ναι, παίρνει ο άλλος gainers πρωτεΐνη. Λοιπόν, που δεν ξέρει τι παίρνει και σου λέει. Η ντομάτα κάνει κατακράτηση. Ναι. Ναι. Η αεροβική μετά την προπόνηση δεν κάνει όταν είσαι στον όγκο. Σωστό, ναι, και εγώ το ακούω γι' αυτό, ναι. Κάτι βλακίες δηλαδή που δεν ξέρω ποιος τα έχει βγάλει και γιατί τα έχουν και βγάλει αυτά εδώ πέρα και που στέκουν όλα αυτά εδώ πέρα. Αλλά το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δεν είναι ότι κάποιος το είπε και οκ, ότι δεν μπαίνει κι ο άλλος μέσα να ψαχτεί. Έχει περάσει ότι ξέρεις τι, είσαι στον όγκο, μην κάνεις αεροβική, δεν θα μεγαλώσεις. Ναι. Ναι, χωρίς χρόνια αυτή η κατάσταση. Χωρίς να υπάρχει τεκμηρίωση, χωρίς να υπάρχει τίποτα, έχει μείνει έτσι. Ναι, γιατί ρε φίλε, γιατί, για ποιο λόγο, για εξήγησέ μου, γιατί χάνεις και αδυνατίζεις. Σοβαρά, πώς αδυνατίζεις, έτσι. Όποιος περπατάει δηλαδή και κάνει αεροπική αδυνατίζει. Δηλαδή, δεν έχει να. Ναι, σου λέει η ντομάτα, γιατί τι έχει η ντομάτα μέσα. Για εξήγησέ μου, τι έχει τελικά αυτή η ντομάτα που σε κάνει και δεν σε αφήνει. Λοιπόν. Πολύ δίκιο έχεις. Κάποιο άλλο. Ναι. Αυτά ότι ξεχωρίζουν τα φάρμακα της γράμμωσης και του όγκου. Σωστό. Σωστό. Εγώ μετά. Και τους λέω το πιο απλό. Το γουστρόλ είναι της γράμμωσης και το ραβάρ. Μου λένε ναι. Τρώει και τρώει λοπίτσες και βάζει και τρώει πίτσες και πάστες. Και, ναι, και περίμενε εσύ αγραμμώσεις. Μα είναι δυνατόν, του λέω. Τι να θες, μάλλον. Εγώ στους περισσότερους μου αγώνες, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι στην αρχή του κύκλου, στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή τις 12 τέλειες εβδομάδες, δούλευα και μπολτόρ και τέκα. Ναι. Εννοείται. Και με βλέπανε έτσι, με βλέπουν καμιά μια φορά έτσι και μου λέει γιατί. Γιατί ήταν ένα πρωτόκολλο που υπήρχε μέσα, άσχετα μετά το πώς αλλάζανε τα φαρμακά. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί. Ναι. Γιάννη μου, νομίζω ότι τα είπαμε όλα, αναπτύξαμε πολλά θέματα. Πολλά θέματα, πολλά είπαμε. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ η κουβέντα αυτή που κάναμε στα παιδιά. Ναι. Και για άλλη μια φορά εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Παντελή, εγώ θα σε ευχαριστήσω. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί κιόλας πολλές φορές ερωτήσεις που σου κάνουν, πολλές φορές έχεις αναφερθεί σε μένα.
Αυτό, Γιάννη, δεν... αυτό είναι κάτι που έχει κερδίσει εσύ ο ίδιο. Δεν... Εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε να δει κάτι. Όπω πριν είπε ότι ξέρει τι, άμα θε το λε, άμα θε δεν το λε. Όπω που μου λε ότι εσύ νιώθει και μου στέλνει κάποια μηνύματα, θα μπορούσε και εσύ να. Οκ, okay, έχουμε μιλήσει. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, πόσε φορέ θα μιλάμε για τον Μάγκο. Αλλά δεν είναι μια φορά που έχει μιλήσει για μένα. Λοιπόν, και θα σου ευχηθώ. Καλή συνέχεια σε όλο αυτό εδώ πέρα που κάνεις. Να είσαι καλά, Γιάννα. Γιατί ξέρεις, από ένα σημείο και μετά δεν είναι μόνο αυτό εδώ πέρα που κάνεις. Παράγεις και ένα έργο. Οι εκπομπές που κάνεις, αυτά που μεταδίδεις, αυτά που παίρνουνε. Γιατί σου λέω, γιατί και εγώ πολλές φορές ξέρω εγώ, τελειώνω και κάνω την αεροπική μου και βάζω βιντεάκια δικά σου, ξέρω εγώ, και βλέπω και παρακολουθώ. Και μπορώ να ακούσω κάτι που. Εγώ δεν το ήξερα, ρε φίλε, σίγουρα και δεν το ήξερα, γιατί τα πράγματα αλλιώς έχουν εξελιχθεί και επειδή μου αρέσει να ψάχνομαι, καταλαβαίνεις, και να βλέπω καινούργια πράγματα και να αυτά. Δηλαδή, όπως π.χ. ξέρω εγώ, οι δίαιτες που κάναμε τότε και οι διατροφές είναι οι δίαιτες που κάνουμε τώρα. Σίγουρα, σίγουρα, εννοείται, εννοείται. Καταλαβαίνεις. Και μαθαίνω, βλέπω κάποια υγεία για κάποια πράγματα. Μπορεί, ξέρω εγώ, για κάποια πράγματα εγώ να είχα κάποιες. Απορίες, ξέρω εγώ, και μπορώ να δω εγώ στη διατροφή σου μέσα σε να το βάζεις, καταλαβαίνεις. Ναι. Και λέω, άρα τελικά μπαίνει και αυτό εκεί πέρα τότε, ξέρω εγώ, σε εκείνη τη φάση ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Ναι. Παράγεις έργο. Αυτό είναι έργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά πολύ αυτό που λες. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και το πας μια χαρά. Πολλές φορές σου έχω πει ότι κάποιος επαγγελματίας, για να είναι κάποιος επαγγελματίας, δεν χρειάζεται απλά να έχει την κάρτα. Γιατί η κάρτα απλά είναι κάτι που πολλοί την έχουν και εσύ ζεις σαν επαγγελματίας. Αυτό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ η κουβέντα έφτασε στο τέλος. Ελπίζω να την απολαύσατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι. Εγγραφή στο κανάλι, subscribe, κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις και φυσικά αν σας αρέσει το βίντεο, ένα like γιατί βοηθάει πολύ στον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, να είστε καλά. Καλό βράδυ από εμάς. Καλό βράδυ.